πραγματοποιηθούν τα εγγένεια του ανακαινισμένου κτηρίου του επιμελητηρίου Καβάλας, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ο Άγγελος Τσατσούλης, ενώ μία ημέρα μετά, το Σάββατο 20 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί και η έκτακτη Γενική Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας στην πόλη της Καβάλας. Παράλληλα, όμως, προέκυψαν αρκετά θέματα που αφορούν και την επιμελητηρική νομοθεσία και τα προβλήματα που αφορούν την οικονομία και αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο να κάνουμε μια έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 20 του μηνός, το Σάββατο το πρωί, 10.30 στο Εκθεσιακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Καβάλας Απόστολος Μαρτύρης, όπου θα έχουμε τη συμμετοχή όλων των προέδρων των επιμελητηρίων της χώρας και των αυτών που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση. Και φυσικά πιστεύω θα έχουμε και κάποια παρουσία υπουργού από τα παραγωγικά υπουργεία, έτσι ώστε να μας δώσουν περισσότερες εξηγήσεις και για τη συμφωνία αν έχει γίνει μέχρι τότε, αλλά και για τα προβλήματα τα οποία έχουν τα επιμελητήρια και οι επιχειρήσεις. Παράλληλα, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Καβάλας, Άγγελος Τσατσούλης, δήλωσε ότι έχουν ξεκινήσει ήδη ετοιμασίες για το καθιερωμένο ραντεβού της επιχειρηματικότητας στην πόλη της Καβάλας με την έκθεση Καβάλα Expo 2015, η οποία θα πραγματοποιηθεί και φέτος στα τέλη Σεπτεμβρίου. Αποφασίσαμε προχθές να κρατήσουμε τις ίδιες τιμές, μάλιστα φέτος θα κατεβάσουμε λίγο την τιμή, διότι θα πρέπει να προσθεθεί και το ΦΠΑ, έτσι ώστε να είναι περίπου ίδια η τιμή. Υπάρχει ενδιαφέρον από επιχειρήσεις, έχουμε προτάσεις για να γίνουν κάποια γεγονότα. Όλα αυτά βέβαια θα σας ανακοινωθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Τριακά χρειάζεται κάποιες βελτιώσεις πάλι, θα τις κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είναι έτοιμο πόλεμο. Συζητάμε μάλιστα τώρα για άλλες 6 εκδηλώσεις που πρόκειται να γίνουν. Υπάρχει ενδιαφέρον, μπορώ να πω. Έχουμε αυτή τη στιγμή 3 ενδιαφερομένους για διαφορετικές εκδηλώσεις ο καθένας. Τις εκθέσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν σχέση και με τρόφιμα και με αυτοκίνητο και με τοπικά προϊόντα, διάφορες εκδηλώσεις.